εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας. Μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Ο Σταύρος ετοιμάζεται να κάνει πρόταση γάμου στην Αργυρό, όμως τα πράγματα δεν θα έρθουν όπως τα περιμένει. Την ίδια στιγμή η κόντρα του Αγγέλου με την Καλλιόπη για τα περιουσιακά οδηγείται στα άκρα και η Στέλλα καλείται να λάβει μία επώδυνη απόφαση. Και ενώ η Θοδόρα ζητά και επίσημα από τον Γιώργη να χωρίσουν, ο Μαθαίος εξερευνά το αμαρτωλό παρελθόν του Στεφανή, τα όσα θα ανακαλύψει, θα κάνουν τη Βασιλική να χάσει τη γη κάτω από τα πόδια της και να επανεξετάσει τα όσα γνώριζε για τη μέχρι τώρα ζωή της. Η σύλληψη του Αμερικάνου κάνει τον Μαθαίο και τη Βασιλική να πούνε αλήθειες που πληγώνουν και οδηγεί τον νικηφόρο σε μια αποκάλυψη που κινδυνεύει να ανατρέψει ό,τι πίστευε ως τώρα. Ο Άγγελος από την άλλη ανακοινώνει σε όλο το χωριό την πραγματική καταγωγή του. Ο πόλεμος με τους σταματάκηδες μόλις αρχίζει. «Θα διεκδικήσω όλα όσα μου ανήκουν», λέει ο Άγγελος, δείχνοντας αποφασισμένος να μην χαριστεί σε κανέναν. Η Αργυρό προχωρά σε μία εξομολόγηση στον Σταύρο, που του φανερώνει ότι το παρελθόν της Αργυρός κρύβει περισσότερα από όσα νόμιζε. «Είμαι έγκυος», του λέει, και εκείνος της λέει πως είναι πρόθυμος να τη συμπαρασταθεί. «Θα το μεγαλώσουμε μαζί το παιδί αυτό. Θα του σταθώ σαν αληθινός του πατέρας», της λέει. 1,5 χρόνος περνάει. Πόσα έχουν μείνει ίδια και πόσα έχουν αλλάξει. Η δίκη του Αστέρη κρέμεται σαν σκιά πάνω από το χωριό. Αργυρό, Άσπα, Μαρίνα επιστρέφουν για να παραστούν στο δικαστήριο. Από την άλλη, η ζωή στη φυλακή κυλάει στους γνωστούς ρυθμούς, αλλά η αναμονή για τη δίκη, καθώς και το παρελθόν του Καραπάνου, φέρνουν αναστάτωση. Ο Αστέρης δεν δείχνει την παραμικρή επιθυμία να προστατεύσει τον εαυτό του, ενώ η Στέλλα κάνει μία τελευταία απελπισμένη προσπάθεια για να βρει στοιχεία να τον υπερασπιστεί. Οι σταματάκηδες καθόνται σε αναμένα κάρβουνα, καθώς τρέμουν στην ιδέα πως ο Αστέρης θα γίνει ισοβήτης. «Θα πεθάνω αν ο γιος μου θαυτεί πίσω από τα σίδερα», μονολογεί η Καλλιόπη. Η ώρα της δίκης του Αστέρη πλησιάζει και τα δύο στρατόπεδα οργανώνονται. Η Στέλλα συμμαχεί με τον Καραπάνο, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να εντοπίσει τη Σεμίνα. Σταύρος και Αντώνης βρίσκονται δίπλα στην Αργυρό και τη Μαρίνα και προσπαθούν να τους δώσουν κουράγιο, καθώς ξυπνούν οι μνήμες του θανάτου του Πέτρη. «Πρέπει να φανείτε δυνατές», τους λέει, καθώς τα όσα ακούνε στο δικαστήριο τις διαλύουν. Ο χρόνος πιέζει τον Μαθαίο και τη Στέλλα που προσπαθούν να βοηθήσουν τον Αστέρη, αλλά τα πράγματα μοιάζουν όλο και πιο δύσκολα για εκείνον. Η μέρα της δίκης ξημερώνει και τίποτα δεν θα είναι πια το ίδιο για κανέναν τους. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.